Ως απειλή για τη δημόσια υγεία χαρακτήρισε μιλώντας στην Κρήτη TV ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Κουρέων και Κομωτών του Ηρακλείου την πρακτική κάποιων συναδέλφων τους που στο μέσο της καραντίνας και των μέτρων που έχουν ληφθεί και κρατούν κλειστά τα κομωτήρια για την αποφυγή επαφών, κάποιοι συναδελφοί τους πηγαίνουν σε σπίτια και συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Το θέμα, όπως τόνισε, έχει δημιουργήσει ανησυχία πέραν της εσχροκέρδειας, καθώς ενέχει τον κίνδυνο μετάδοσης του κορονοϊού από ανθρώπους που πιθανά είναι ασυμπτωματικοί και δύναται να τον μεταφέρουν από τον έναν άνθρωπο στον άλλο με τον τρόπο αυτό. Καταλαβαίνουμε απόλυτα όλο αυτό το θέμα, ότι υπάρχει, είναι ένα σοκ, ένα παγκόσμιο σοκ αυτό το γεγονός που συμβαίνει, και κατανοούμε ότι πιθανόν και κάποιοι φίλοι ίσως μέσα από συνέστημα μπορεί κάπου να πάνε, αλλά πιστεύουμε γενικά ότι το ύφος και το ήθος του επαγγέλματός μας και τα μέλη μας βασικά, πιστεύω θα είναι απόλυτα και θα τηρούν το νόμο κατά γράμμα, γιατί όπως ξέρετε η κατάσταση είναι κάτι που έχει ξεφύγει τελικά σε όλο τον πλανήτη. Ο κύριος Αλεξόπουλος ξεκαθάρισε ότι η πρακτική αυτή, οι επισκέψεις δηλαδή με βαλιτσάκι στα σπίτια, είτε από ανθρώπους που έτσι ασκούσαν το επάγγελμα πάντα, ή ακόμη και κομωτές με δικά τους κομωτήρια που αυτές τις ημέρες εξυπηρετούν πελάτες τους στα σπίτια τους, είναι απαγορευτική, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αν εξακολουθήσει να γίνεται, θα αναγκαστούν να καταφύγουν στη νομική οδό, με ό,τι συνέπεια έχει αυτό για συναδέλφους τους, οι οποίοι υπό το βάρος της πανδημίας αγνοούν τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Ναι, φυσικά. Αν δούμε ότι συνεχίσει η ίδια διαδικασία το να επισκέπτεται κάποιος στα σπίτια, οπωσδήποτε θα κινηθούμε νομικά σε ό,τι μας απαρέχει ο νόμος, θα το χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσον, περισσότερο για να διαφυλάξουμε τους καταναλωτές και βασικά όλο τον κόσμο. Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Κουρέων και Κομωτών του Ηρακλείου έκανε έκκληση και στους ενδιαφερόμενους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι λογικό ότι θέλουν, όπως είπε, να περιποιηθούν τον εαυτό τους, ζητώντας τους όμως να κάνουν υπομονή και να μην βάζουν τους εαυτούς τους και τους άλλους ανθρώπους σε κίνδυνο. Θα ήθελα να πούμε λίγα λόγια, ότι θα πρέπει να κρατήσουμε μια ισορροπία και μια κατάσταση όσο παίρνει ο καιρός και όσο μπορούμε, μέχρι ο νόμος να είναι πιο ελαστικός και πιθανόν, μακάρι όλοι ελπίζουμε, να περάσει αυτή η πόρα πολύ πιο γρήγορα.